Γεια σα, ονομάζομαι Αναστάσει Χρόνη και στα πλαίσια του μαθήματο Συστήματα Παράλληλη και Κατανεμμένη Επεξεργασία του Τμήματο Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, που διδάσκει ο κύριο Μινάδα Ιγέννη, έχω καταγράψει από την επίβλεψη και έγκρισή του την επίλυση του θέματο 8 τη Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2013 ανάθεση διεργασιών ΑΕΟΖΙ. Η άσκηση είναι εξή. Να γίνει ανάθεση των διεργασιών Α ω Ι σε τρει επεξεργαστέ σύμφωνα με τον τετερνιστικό μηδενικού χρόνου επικοινωνίας για τον παρακάτω γράφο εξάρτησης της μορφής δάσος εισόδου. Η Θεωρία για την Επίλυση τη Άσκηση. Ένα γράφος εξάρτησης καλείται δάσος εισόδου όταν κάθε κόμβος έχει μόνο μία ακμή εξόδου. Ο γράφος τη άσκησης είναι ένα δάσος εισόδου διότι κάθε κόμβο έχει μία έξοδο ενώ οι είσοδοι κάθε κόμβο αποτελούν ένα δάσο. Η Διαδικασία για την Επίλυση τη Άσκηση. Αρχικά, θα κατασκευάσουμε τον πίνακα όλων των προτεραιοτήτων που προκύπτουν από τον γράφο. Για να γίνει αυτό, δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στους κόμβους ανάλογα με την απόστασή τους από τον τελευταίο κόμβο του γράφου, δηλαδή την απόστασή τους από τη διεργασία Ι. Και τους τοποθετούμε στον πίνακα με αύξησα σειρά προτεραιότητας. Αρχικά, η διεργασία με τη μικρότερη προτεραιότητα είναι Ι, με προτεραιότητα 1. Η διεργασία θ έχει απόσταση από τη διεργασία Ι ίση με 2, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 2. Η διεργασία ητα έχει απόσταση από τη διεργασία ηώτα ίση με 2, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 2. Η διεργασία ζ έχει απόσταση από τη διεργασία ηώτα ίση με 3, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 3. Η διεργασία ε έχει απόσταση από τη διεργασία ηώτα ίση με 3, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 3. Η διεργασία α έχει απόσταση από τη διεργασία ι ίση με 3, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 3. Η διεργασία δ έχει απόσταση από τη διεργασία ηώτα ίση με 4, οπότε της τοποθετείται προτεραιότητα 4. Η διεργασία Γ έχει απόσταση από τη διεργασία Ι 4, οπότε τη τοποθετείται προτεραιότητα 4. Η διεργασία Β έχει απόσταση από τη διεργασία Ι με 5, οπότε τη τοποθετείται προτεραιότητα 5. Στη συνέχεια θα κάνουμε την ανάθεση τη εκτέλεση των διεργασιών Α έω Ι στου 3 πυρήνε π1, p 2 P3, λαμβάνοντα υπόψη τη σειρά προτεραιότητα στου διαθέσιμου επεξεργαστέ και τι ακμέ εξάρτηση. Ο αριθμό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε εργασία αντιστοιχεί στην προτεραιότητά τη. Τα μαύρα βελάκια αντιστοιχούν σε εξαρτήσει των εργασιών. Σύμφωνα με το γράφο εξάρτηση, η χρονοδρομολόγηση γίνεται αναθέοντας πρώτα τις εργασίες με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στους επεξεργαστές που είναι διαθέσιμοι και κατόπιν τις εργασίες με τη μικρότερη προτεραιότητα. Η ανάθεση της εκτέλεσης των διεργασιών γίνεται ως εξής. Τη χρονική στιγμή τα αφήσεων 1 τοποθετούνται για εκτέλεση στους πυρήνες Π1, Π2 και Π3 οι διεργασίες με το μεγαλύτερο αριθμό προτεραιότητας. Άρα, στον πυρήνα Π1 τοποθετείται η διεργασία Β με προτεραιότητα 5 και στον Π2 τοποθετείται η διεργασία Γ με προτεραιότητα 4. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ο πυρήνα π3, θα τοποθετηθεί για εκτέλεση διεργασία α με προτεραιότητα 3. Αφού έχουν εκτελεστεί διεργασίε χρονική στιγμή τάφισον 1, τότε τη χρονική στιγμή τάφισον 2 τοποθετούνται για εκτέλεση διεργασίε δ με προτεραιότητα 4 στον πυρήνα π1 και ε με προτεραιότητα 3 στον πυρήνα π2. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ο πυρήνα π3, θα τοποθετηθεί για εκτέλεση και διεργασία ή με προτεραιότητα 2. Αφού έχουν εκτελεστεί διεργασίε χρονική στιγμή τάφισον με 2, Τότε τη χρονική στιγμή τάφουσαν με 3 τοποθετεί για εκτέλεση των πυρήνα π1 η διεργασία Z με προτεραιότητα 3. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμοι δύο πυρήνε, π2 και π3, η διεργασία Θ δεν μπορεί να τοποθετηθεί για εκτέλεση, καθώ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα η προαπαιτούμενη διεργασία Z, οπότε μένουν κενοί. Αφού έχουν εκτελεστεί οι διεργασίε χρονική στιγμή τάφισον 3, τότε τη χρονική στιγμή τάφισον 4 εκτελεί τη διεργασία θ με προτεραιότητα 2. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμοι δύο πυρήνε, ΠΙ2 και ΠΙ3, η διεργασία Ι δεν μπορεί να τοποθετηθεί για εκτέλεση, καθώς δεν έχει εκτελεστεί ακόμη προαπαιτούμενη η διεργασία Θ, οπότε μένουν κενή. Τέλος, αφού έχουν εκτελεστεί οι διεργασίες χρονικής στιγμής στιγμή τ' με 4, τότε η χρονική στιγμή τ' με 5 τοποθετείται για εκτέλεση, η διεργασία Ι με προτεραιότητα 1. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.